Είμαστε μία μέρα μετά την πρώτη μαζική αντίδραση που καταγράφηκε σε ό,τι αφορά στην δημιουργία νέας δομής. Όσο μιλάς εσύ, εμείς βλέπουμε τα πλάνα και πες μας τι κινητοποίηση ήταν αυτή. Ήταν μία κινητοποίηση των κατοίκων των περιοχών του Βροντάδου, του Πιτιούς, της πόλης της Χίου, ενάντια στην δημιουργία νέας δομής στην περιοχή του 17, όπου 17 σημειώνω ότι είναι το 17ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Χίου Βολισσού. Είναι δηλαδή στην περιοχή όπου η κυβέρνηση έχει επιτάξει 620 συνολικά στρέμματα γης. Είναι η μεγαλύτερη έκταση που έχει επιταχθεί στο Βόρειο Αιγαίο. Θυμίζω ότι στην Σάμο και στη Λέσβο οι αντίστοιχες περιοχές δεν ξεπερνούν τα 260 στρέμματα. Έτσι λοιπόν υπήρξε η πρώτη μαζική αντίδραση το απόγευμα της Κάτι που σημαίνει ότι ο κόσμος εκεί πιστεύει ότι αυτό που θα γίνει εκεί θα είναι ένα κλειστό κέντρο τέρας. Σαν τιμόρια. Ναι, θα είναι ένα μεγάλο κέντρο. Μεγάλο κέντρο, ναι. Ναι, κοιτάξτε, ο Νότης Μηταράκης έχει διαβεβαιώσει ότι η δομή συγκεκριμένη δεν θα ξεπερνάει αυτές τις 4.000 άτομα. Βέβαια, οι κάτοικοι της Χίου είναι δύσπιστοι ως προς τη συγκεκριμένη εξαγγελία. Και το κακό είναι ότι ο Μηταράκης είναι και βουλευτής. Και άμα δεν σε πιστεύουν οι δικοί σου άνθρωποι, οι δικοί σου ψηφοφόροι, καταλαβαίνεις ότι έχεις πρόβλημα στα άλλα νησιά. Και Παντελή, τι να σε πιστέψουν. Γιατί χθες μιλήσαμε με ανθρώπους από την Χίου, είχαμε κάποιες καταγγελίες. Mm-hmm. Και μας είπαν ότι και η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Ακόμα και το να πας στο νοσοκομείο, που είναι κάτι πολύ βασικό, θεωρώ. Της Χίου είναι δύσκολο, γιατί προσπαθούν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό να εξυπηρετήσουν και τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, που είναι χιλιάδες, αλλά και τους ντόπιους κατοίκους, οι οποίοι... Αυτό θέλω να σας πω ότι είναι κοινό πρόβλημα. Δηλαδή είναι και στη Χίο και στη Λέσβο και στη Σάμα. Το πρόβλημα δηλαδή της παρκούς νοσοκομειακής περίθαλψης, το ζήτημα των τραπεζών κάθε τέλος του μήνα, όπου για 2-3 ημέρες τα ATM στην πόλη, και δεν το λέω από την άποψη της υπερβολής, και μακριά από κάθε διάθεση ρατσιστική κτλ. Αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ακόμα και στο τέλος του μήνα, για 2-3 ημέρες τα ATM της πόλης είναι μπλοκαρισμένα. Δεν είναι και πολλά. Στη Χίο, στη Μυτιλίνη και στη Σάμο δεν είναι πολλά. Είναι 3-4 ATM. Και μιλάμε ότι αυτά πρέπει να εξυπηρετήσουν ένα κόσμο άνω των 5.000, τουλάχιστον στη Χίο. Παντελή, ήθελα να σε ρωτήσω επίσης. Έχουμε διάφορα τηλεφωνήματα, θέλω να σου πω, και καταγγελίες ότι βάζουν τους στρατιώτες ή το στρατό να μαζεύει και τα σκουπίδια στο hot spot που υπάρχει εκεί. Ισχύει αυτό? Θα σας πω. Είναι κάτι το οποίο έχει υποθεί αρκετές φορές. Τουλάχιστον από το δικό μας ρεπορτάζ δεν προκύπτει. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι κάποιες φορές τα απορριμματοφόρα του στρατού συνδράμουν επικουρικά στο θέμα της περισυλλογής απορριμμάτων. Δηλαδή ότι πέρα από τα απορριμματοφόρα του Δήμου, όταν δεν επαρκούν τα οχήματα, περνάει τα απορριμματοφόρα του στρατού και οι εργάτες καθαριότητας του Δημουχείου χρησιμοποιούν και τα απορριμματοφόρα του στρατού. Α, όχι ότι είναι φαντάρι, ας πούμε. Γιατί εμείς είχαμε καταγγελία χθες ότι οι στρατιωτικοί χαμηλόβαθμοι τους στέλνουν ακόμα και με πολιτικά ρούχα να βοηθήσουν, εν πάση περιπτώσει, τους υπαλλήλους του Δήμου. Γιατί καταλαβαίνω ότι και υπάλληλοι του Δήμου. Δεν προκύπτει από το δικό μας ρεπορτάζ. Ναι. Είναι αυτό που σας λέω, δηλαδή όσες φορές το έχουμε ψάξει, είναι ότι χρησιμοποιούνται τα απορριμματοφόρα του στρατού με τους εργάτες καθαριότητας του Παντελή, η αστυνόμευση υπάρχει στα hot spot, γιατί μιλάμε τώρα για ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών. Υπάρχει κάποιος να ελέγχει, να τσεκάρει, να αστυνομεύει αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί εκτός από τους φιλήσυχους πρόσφυγες και μετανάστες, υπάρχουν και κάποια κακοποιά στοιχεία μέσα στα hot spot. Αυτό είναι και στα τρία νησιά. Ωστόσο, είναι της αστυνόμευσης, καταλαβαίνετε ότι σε 6.000 πλάς άτομα, τουλάχιστον στο Χίο, και σε 22.000 άτομα στη Μόρια και σε άλλα 7.500 άτομα στη Σάμο, το να τα αστυνομεύσει. Δεν υπάρχει αστυνόμευση λοιπόν. Το αν είναι δύσκολο ή αν δεν είναι δύσκολο, άστον, είναι μια άλλη κουβέντα. Άρα δεν υπάρχει αστυνόμευση. Το πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, τουλάχιστον του Χαλκιού στη Χίου, ήταν η δημιουργία αστυνομικού τμήματος στην περιοχή, προκειμένου να υπάρχει άμεση παρέμβαση όποτε χρειάζεται. Κάτι το οποίο και η επάντρωσή του που ήταν πολύ δύσκολο. 5 χρόνια μετά. Ωραία, κάτι τελευταίο τουλάχιστον από μένα, Παντελή. Τώρα, εκεί που είναι το hot spot, πόσους κόσμους υπάρχουν, πόσοι μετανάστες υπάρχουν εκεί? Τώρα είμαστε περίπου στα 6.000 και κάτι άτομα. Είναι ένας αριθμός ο οποίος παραμένει σταθερός, με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχουν ροές από τα έναντι τουρκικά παράλια. Και όμως όλοι αυτοί θα φύγουν και θα πάνε στο καινούργιο, το οποίο θα είναι έτοιμο σε 3 μήνες.
Αυτό λέγεται. Αυτό το οποίο να σας πω σε ό,τι αφορά στα νέα κέντρα, αυτό το οποίο λέει ο Νότης Μηταράκης είναι ότι άμεσα θα ξεκινήσει το έργο της περίφραξης στις εκτάσεις, δηλαδή πιθανά και μέχρι τέλος του μήνα. Και κάτι και απλά προετοιμάζονται, ήδη έχουν βγάλει βάρδιες προκειμένου να εμποδίσουν την δίωδο μηχανημάτων προς την περιοχή. Χωριά έχει εκεί κοντά. Χωριά έχει εκεί κοντά. Στο 17 τουλάχιστον, το κοντινότερο χωριό είναι το χωριό του Πιτιούς. Αμέσως μετά είναι η Κομόπολη του Βροντάδου, όπου μένει ένα αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Χίου. Σε απόσταση, σημαντική... Σε τι απόσταση είναι αυτό? Περίπου 8 χιλιόμετρα είναι από το Βροντάδο και 3 χιλιόμετρα, 4 χιλιόμετρα από την περιοχή του Πιτιούς. Και είναι μια πολύ δύσκολη τοποθεσία, την οποία έχουν υπάρξει σημαντικές αμφιβολίες κατά πόσο από ανθρωπιστικής άποψης μπορεί να μείνει κάποιος πρόσφυγας ή μετανάστες στη συγκεκριμένη περιοχή. Να σας πω ότι είναι το πρώτο σημείο στοιχείο όπου χιονίζει μόλις έρθει ο χειμώνας. Είναι δύσκολο. Μάλιστα, Παντελή, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.